Η διάδοση του φρουρίου Μπαχμούτ ήταν μια από τι μεγαλύτερε ήττε του Ουκρανικού στρατού από την έναρξη τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση. Το Κίεβο δεν είχε ακόμη παραδεχτεί τον ρωσικό έλεγχο τη πόλη. Η απώλεια τη πόλη, που στήχησε τη ζωή σε δεκάδε χιλιάδε Ουκρανού στρατιωτικού, προκαλεί βαρύ πλήγμα στο Κίεβο. Μια άλλη ήταν ανησυχεί επίση τη χώρε του ΝΑΤΟ, που έχουν ήδη πληρώσει δισεκατομμύρια στον Ουκρανικό στρατό. Η ρωσική σημαία κυματίζει πάνω από τον Παχμούτ και το ψέμα του Ζελένσχη υπονομεύει όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη του κοινού του. Στις 22 Μαΐου, ουκρανικές ομάδες δολιοφθοράς και αναγνώρισης επιτέθηκαν σε ρωσικά συνοριακά χωριά στην περιοχή του Μπελκορότ. Οι επιτιθέμενοι αποτελούνταν κυρίω από φυγάδε από τη Ρωσία, οι οποίοι έγιναν μέλη του διαβόητου Ρωσικού Εθελοντικού Σώματο. Η ομάδα εξοπλίστηκε κυρίω με τα αμερικανικά Max Pro Hammers, ένα Tank και SUV. Μετά τον εντόνο βομβαρδισμό του πυροβολικού σε ρωσικά χωριά, οι Σαμποτέρ κατάφεραν να διαπεράσουν την πρώτη γραμμή άμυνα και προχώρησαν έως και 8 χιλιόμετρα μέσα από τα χωριά. Ο ρωσικός στρατός σταμάτησε τους σαμποτέρ κοντά στην πόλη Γκραϊβορών. Οι μάχε ήταν περίπλοκε επειδή υπήρχαν ακόμη άμαχοι στα χωριά, του οποίου οι Ουκρανοί μαχητέ παραδοσιακά χρησιμοποιούσαν ω ανθρώπινη ασπίδα. Τουλάχιστον 10 άμαχοι τραυματίστηκαν την πρώτη μέρα των συγκρούσεων. Ουκρανοί μαχητέ αποθήθηκαν από του οικισμού Γκράιβορον και Γκόρα Μποντόλ. Οι μάχε χαμηλή ένταση συνεχίστηκαν στην περιοχή Κοζίνκα και Γκλότοβο κοντά στα σύνορα. Την νύχτα οι Ουκρανικέ δυνάμει επιτέθηκαν από αέρο στην περιοχή του Μπελγκορότ. Αρκετά μη επανδρομένα αεροσκάφη έριξαν εκρηκτικού μηχανισμού σε ένα διοικητικό κτίριο στην Πορή Σοβκά, σε κατοικίες στο Γκρέιβορον και σύμφωνα με πληροφορίες στο κτίριο της FSB στο Μπέλκοροτ. Στις 23 Μαου, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα υπολείμματα των Σαμποτέρ αποθήθηκαν πίσω από την περιοχή Μπέλκοροτ στο έδαφος της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σκοτώθηκαν 70 σαμποτέρ, καταστράφηκαν 4 IFV και 5 pickups. Η επίθεση στα παραμεθόρια χωριά δεν είχε στρατιωτικούς στόχους. Δεν ήταν παρά μια ενέργεια ψυχολογικού πολέμου και δολιοφθοράς. Τον Μάρτιο οι ίδιοι Ουκρανοί Σαμποτέρ επιτέθηκαν στα σύνορα της περιοχής Μπριάνσκ χωρίς να επιτύχουν καμία επιτυχία εκτός από πρωτοσέλιδα στα μέσα ενημέρωσης. Οι συγκρούσεις στα παραμεθόρια χωριά δεν μπορούσαν να κρύψουν τη μεγάλη ήττα του Κιέβου στον Παχμούτ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.